Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Και όπως βλέπετε, έχουμε αλλαγή στην διάταξη των καλεσμένων μας. Είναι ήδη μαζί μας είναι ο κύριος Νίκος Φίλης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα σας κύριε Φίλη. Καλή σας μέρα και χρόνια πολλά στον Αντώνη και όλους τους Αντώνης. Είναι μαζί μας και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Λευτέρης Αβγενάκης. Καλημέρα σας κύριε Αβγενάκη. Παραμένουν οι καλοί συνάδελφοι ο Αντώνης Βελατόλας, ο Σταμάτης Ζαχαρός και ο Μάνος ο Νυφλής. Κύριε Αβγενάκη, θα ξεκινήσω από εσάς. Τελείωσε χτες η διαδικασία για την χορήγηση ψήφου εμπιστοσύνης. Ήταν γνωστό το αποτέλεσμα. Δεν πιστεύω να είχατε αγωνία για το εάν θα συγκεντρώσει 151 βουλευτές. Νομίζω ότι ήταν σχεδόν αναμενόμενο. Παρ' όλα αυτά, όμως, είχε ενδιαφέρον η διαδικασία, η οποία ήταν για πρώτη φορά τόσο συμπιεσμένη διαδικασία και πέρα από αυτά που έλεγε ο κ. Βούτσης. Έβγαλε στοιχεία ο κ. Βούτσης ότι ήταν, λέει. Είναι τουλάχιστον ανέκδοτο όλα αυτά που είπε. Είναι η πρώτη φορά που δεν δόθηκε δικαίωμα στους βουλευτές να μιλήσουν. Ανέφερε ότι μίλησαν 68 βουλευτές. Εσείς, κύριε Φίλη, μιλήσατε. Βεβαίως. Άλλοι συνάδελφοι βουλευτές πήραν του λόγο. Πόσοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μίλησαν? Όσοι ζήτησαν, πήραν. Εμάς, ας πούμε, από τη Νέα Δημοκρατία μιλήσαμε μόλις 12 βουλευτές. Γιατί? Είχαν τη διάθεση, είχαν την ανάγκη να πάρουν το λόγο, να τοποθετούν πάνω από 30-40 βουλευτές ακόμα από τη Νέα Δημοκρατία. Και όμως δεν έγινε αυτό. Και το πιο σημαντικό, δόθηκε δυνατότητα να μιλήσουν οι βουλευτές οι οποίοι υπερψήφισαν την κυβέρνηση? Γιατί δεν βγήκαν να τεκμηριώσουν, να πούν? Δεν είχαν το δικαίωμα. Άσχετα αν εκείνοι ήθελαν ή όχι, δεν είχαν το δικαίωμα. Μόνο ο κύριος Δανέλης. Είναι η πρώτη φορά επί προσωπικού μίλησε. Ναι. Από κάτω. Μίλησε το βήμα. Ωραία. Εκτός ο Σπύρο, λοιπόν, όλοι οι υπόλοιποι δεν. Παρ' όλα αυτά, μου σας λέω ότι ήταν μια πολύ κλειστή διαδικασία, κονσέρβα διαδικασία, που σας λέω από τη Νέα Δημοκρατία, αξιωματική αντιπολίτευση και μιλήσαμε μόλις 12 βουλευτές. Κακώς. Σημαδεύτηκε. Έπρεπε να είναι τριήμερη συζήτηση, όπως έγινε όλες τις προηγούμενες φορές. Να έχουν το λόγο, να έχουν το δικαίωμα οι βουλευτές να δηλώσουν ποιοι θέλουν να πάρουν το λόγο, να μιλήσουν όσοι επιθυμούν και όχι κονσέρβα συμπιεσμένα απλά και μόνο για να πούμε ότι κάναμε τη διαδικασία μια χαρά, τελειώσαμε, πάμε παρακάτω τώρα. Όχι. Ήταν λοιπόν μια πολύ κακή στιγμή για το κοινοβούλιο που φέρνει εξ ολοκλήρου την ευθύνη ο κ. Βούτσης. Εκείνα τα οποία ακούστηκαν ήταν όμως πολύ βαριά και πολύ για συναλλαγές, για γυρολόγους, για κυβέρνηση Κουρελού, για ανθρώπους οι οποίοι ουσιαστικά σκηνοθέτησαν όλη αυτή την ιστορία, ιδιαίτερα μετά τη ρήξη με τους Ανέλ, για να φτάσουμε στο τελικό αυτό αποτέλεσμα. Φαρσοκομωδία ήταν το χθεσινό. Τώρα μην γελιόμαστε. Όλοι καταλαβαίνουμε τι έχει συμβεί. Έχουμε μια κυβέρνηση, πραγματικά κυβέρνηση Κουρελού, η οποία προσπαθεί να κρατηθεί από τα μαλλιά της. Εντάξει. Έδωσε, πήρε, κρατήσαμε και τον Γύρο Καμένο ζωντανό με ένα αναπνευστήρα μέχρι νεωτέρας. Έδωσε δανεικούς βουλευτές για να ψηφίσουν και παρεπτόντως. Ενώ είναι η ψήφος εμπιστοσύνης κυβέρνησης είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη συμφωνία των Πρεσπών, κάποιοι βουλευτές λένε, θα δούμε, ότι είναι ενάντια από αυτούς που υπερψήφισαν την κυβέρνηση, που στήριξαν την κυβέρνηση χθες το βράδυ. Ο κ. Ζουράβης. Ναι, ότι είναι ενάντια στη συμφωνία των Πρεσπών. Δηλαδή, εδώ έχουμε τον απόλυτο παραλογισμό. Έχουμε μια κυβέρνηση μειοψηφίας, μια κυβέρνηση Κουρελού, μια κυβέρνηση η οποία προσπαθεί να κρατήσει την εξουσία με παντίους τρόπους και ως κυβέρνηση μειοψηφίας θέλει να συνεχίσει να κυβερνά και κυρίως. Κρατήστε το αυτό και παρακαλώ να κάνουμε συζήτηση αν το επιθυμείτε και στη συνέχεια. Θέλουν να λιώσουν ακόμα και τη σύνθεση των επιτροπών. Αυτό είναι πολύ κρίσιμο. Έτσι. Προσπαθούν και να το αλλάξουν λέω αυτό, την σύνθεση των επιτροπών αυξάνοντας τα μέλη. Λέτε τώρα εσείς με το επιχείρημα και το καταλάβει ο κόσμος ότι η κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ είναι 145 βουλευτές. Όχι, λέω είναι. Με βάση αυτούς τους 100. Δεν είναι εκτίμηση. Εκτός αν γίνουν προσχωρήσεις στις επόμενες μέρες. Άλλο αυτό. Σήμερα που συζητάμε. Είναι 145. Σήμερα που συζητάμε. Αναλογική θα πρέπει να είναι η συμμετοχή στις επιτροπές. Είναι ας πούμε μονοκομματική κυβέρνηση. Πολύ συλλεκτική είναι. Αλλά τέλος πάντων, ας πούμε μονοκομματική κυβέρνηση με 145 βουλευτές. Αυτό δεν σημαίνει αυτομάτως ότι επειδή πήρε 151 ψήφους στήριξης από τη Βουλή, ότι. Και στις επιτροπές, και αναφέρομαι στην εξής μία επιτροπή που θα κληθεί να συζητήσει. Άμυνα σε εξωτερικών υποθέσεων. Αλλά και σε άλλες. Και σε άλλες επιτροπές. Αλλά το σημαντικό τώρα, κακά τα ψέματα. Ακριβώς. Αυτό είναι. Ναι, ναι. Έρχονται και τα εξοπλιστικά, Γιώργο. Έρχονται σε σειρά. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή. Κυρώσεων. Των επόμενων ημερών είναι η Πρέσπες. Τι θα κάνει τότε. Θα πάω στον κύριο Φίλη. Κύριε Φίλη, πολύ βαριά. Θα καταπατήσει ο κύριο Βούτση, ρωτώ εγώ, θα καταπατήσει. Θα δεχτούν οι βουλευτές να καταπατήσει ο κύριο Βούτση για άλλη μια φορά τον κανονισμό λειτουργία του κοινοβουλίου, το ίδιο το Σύνταγμα και συγκεκριμένα το άρθρο 38, παράγραφος 3, που αναφέρει πώς ακριβώς λειτουργούν οι επιτροπές και πώς διαμορφώνεται η σύνθεσή τους. Διότι ως γνωστόν. Τον άκουσα να λέει ότι θα τηρηθεί ο θεσμός της Βουλής και του Συντάγματος. Λέει δηλαδή, απλώς μια κουβέντα, και με συγχωρείτε κύριε Φίλιππ, σας παίρνω τον χρόνο, λέει ότι η ίδια αναλογία που υπάρχει στην Ολομέλεια, στην Τρακοσάδα,
η ίδια αναλογία, ανακόμα, η ίδια αναλογία μεταφέρεται στις επιτροπές. Το λέτε γιατί αν αλλάξει, για να το καταλάβει ο κόσμος, για να το καταλάβει, Αντώνη μου, αριθμό μετά, για να το καταλάβει ο κόσμος, για να το καταλάβει ο κόσμος, Μανώλη μου, λέω στο σκηνοθέτη μας, ότι αν δεν αλλάξει η αναλογία, ή μάλλον αν αλλάξει η αναλογία, τότε στις επιτροπές είναι ενδεχόμενο να μην περάσει. Και μια, μια λεπτομέρεια ακόμα. Αυτό είναι σημαντικό. Αλλάξουν τα πρόσωπα. Και μια λεπτομέρεια ακόμα. Και μια λεπτομέρεια ακόμα που εμέσως απαντούμε σε αυτό, απαντώ σε αυτό που εννοεί ή τέλος πάντων θέλει να εννοήσει ο κ. Ζελατόλας. Για τους ανεξάρτητους βουλευτές, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Έχει συμβεί και όλες τις προηγούμενες φορές. Δεν είναι στη δικαιοδοσία του Προέδρου της Βουλής να κάνει ό,τι εκείνος κρίνει και να τοποθετήσει όποιον εκείνος επιθυμεί στη Δύναμη Επιτροπή. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή, αν έχει 145, που έχει σήμερα 145 έδρες η κοινοβουλευτική του ΣΥΡΙΖΑ, η ίδια αναλογία θα μεταφερθεί και στην άλλη Επιτροπή. Θα δηλαδή, θα έχει πλειοψηφία. Και θα δηλώσουν οι ανεξάρτητοι βουλευτές που επιθυμούν και αν δύο ή τρεις ανεξάρτητοι τυχαίνει να επιθυμούν την ίδια επιτροπή, γίνεται κλήρωση και καταλήγει ο εξής ένας που θα κληρωθεί. Μάλιστα. Όχι επιλέγει ο κύριος Βούτσης τον Παπαδάκη που είναι συνεβολικός για να δίνει, να βάζει πλάτη και να λειτουργεί ο Ζεκανίκη την ώρα που πρέπει. Θέλω να πάω στον κύριο Αλλά φίλε. Παραμένει ανεξάρτητος. Πολύ βαριές κατηγορίες, κύριε φίλε, για συναλλαγές. Για ιδεολογική υποχώρηση από τη δική σας την πλευρά, του κόμματός σας δηλαδή, από ανθρώπους που μέχρι πριν λίγες μέρες δεν είχαν καμία σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, είχαν συγκεκριμένη άποψη για βασικά θέματα, ζητήματα όπως είναι η συμφωνία των Πρεσπών ή που είχαν ψηφίσει την πρόταση μορφής της Νέας Δημοκρατίας κατά της κυβέρνησης και σε αυτούς στηριχτήκατε για να πάρετε ψήφο εμπιστοσύνης. Γι' αυτό σας χαρακτηρίζει ο κύριος Μητσοτάκης, σας χαρακτήρισε κυβέρνηση κουρελού, κυβέρνηση γυρολόγων. Ποιο είναι το μείζον χθες, κύριε Παπαδάκη? Ότι η Βουλή των Ελλήνων, με ψήφους 151, απόλυτη πλειοψηφία δηλαδή, επιβεβαίωσε την κυβέρνηση, επιβεβαίωσε την κυβερνητική πολιτική και την επιδοκή μας για των 4 ετών και έδωσε εντολή πολιτικής σταθερότητας. Τι ενδιαφέρει τους πολίτες? Ενδιαφέρει μετά από τόσα χρόνια μνημονιακά, όπου τράβηξαν τα πάνδυνα οι άνθρωποι, τώρα που βγαίνουμε από το πρόγραμμα, να μπορέσει να υπάρξει μια στοιχειώδης ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών, να μην χαθεί αυτή η ευκαιρία της σιγά σιγά οικονομικής ανόδου μέσα σε έναν κυκαιώνα πολιτικών αντιπαραθέσεων και αστάθειας. Αυτό ψήφισε χθες η Βουλή και είναι σε ανταπόκριση με το λαϊκό αίσθημα. Πολιτική σταθερότητα για να πάει μπροστά η χώρα. Εάν δεν υπήρχε πολιτική σταθερότητα τώρα. Κόντρα σε αρχές και αξίες. Θα ακούσετε. Εάν δεν υπήρχε πολιτική σταθερότητα χθες βράδυ και είχαμε ακυβερνησία σήμερα, θα ήταν καλύτερα για τη χώρα? Θα ήταν καλύτερα για τη χώρα? Όταν έχουμε μπροστά μας το θέμα των αγορών, το θέμα της οικονομικής προόδου, το θέμα των κοινωνικών μέτρων για τα κόκκινα δάνεια, για τα επίδομα ενοικίου, για όλα αυτά, για τις συντάξεις, για την αύξηση του κατώτου μισθού. Αν αυτά όλα ακυρωνόντουσαν χθες βράδυ, διότι παίρναγε η γραμμή της Νέας Δημοκρατίας, θα ήταν καλύτερα για τον απλό πολίτη? Ναι, αλλά όλα αυτά τα περάσατε μέσα από τη συμφωνία των Πρεσπών. Επαναλαμβάνω ότι αυτά τα περάσαμε μέσα από την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια. Για τη χθεσινή διαδικασία. Και χθες αναγκαστήκαμε, βεβαίως, να υπάρχει αμφισβήτηση ανοιχτή, έτσι είναι η δημοκρατία, να απαντήσουμε δημοκρατικά. Είστε πάντως ο μόνος που βλέπετε οικονομική ανάπτυξη. Βγήκαν όλοι οι οίκοι αξιολόγησης και μη και επενδυτικοί τις προηγούμενες μέρες. Αυτό δεν υπάρχει. Μιλάτε με τρόπο που δεν ξέρετε τα στοιχεία. Κανένας οίκος ανάπτυξης δεν είπε ότι δεν υπάρχει ανάπτυξη. Κανένα οίκος. Διαφεύγει ο ΩΣΑ, για παράδειγμα. Ένα αυτό. Παράδειγμα. ΩΣΑ το λέει ξεκάθαρα. Η παγκόσμια ανάπτυξη το λέει ξεκάθαρα. Η Credit Suisse το λέει ξεκάθαρα. Η City το λέει ξεκάθαρα. Όλοι οι ξένοι οίκοι και ΩΣΑ προβλέπουν ανάπτυξη. Όχι, ίσως μεγάλη. Όσα προβλέπει τεράστια ύφεση παγκοσμίως, λοιπόν, και στην Ελλάδα. Άλλο το παγκοσμίως και άλλο και στην Ελλάδα. Ελλάδα. Ένα λεπτό. Από το Μάιο και μετά βλέπει πρόβλημα. Να ολοκληρώσω και θα μιλάσετε, κύριε. Λέω, άλλο το διεθνές πρόβλημα που είναι μπροστά μας και επιβεβαιώνει γιατί πρέπει να έχει πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα. Αν μπροστά μας έχουμε αυτό που λέει ο ΣΑ, τον κίνδυνο μιας οικονομικής παγκόσμιας κρίσης, θέλετε να έχουμε μια επιπλέον κρίση πολιτική στην Ελλάδα? Μα έχουμε πολιτική κρίση. Τι προτείνετε στον ελληνικό λαό? Μια αστάθεια πολιτική? Αυτό είναι προ όφελο του ελληνικού λαού. Ένα αυτό. Δεύτερο θέμα, και έχει σημασία, είναι το ζήτημα που αφορά τη διαδικασία. Δεν το παρακάμπτω. Η διαδικασία έγινε με απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων στη Βουλή. Τελικώς συνένεσε και η Νέα Δημοκρατία. Εκ των υστέρων γκρινιάζει, διότι
δεν τις πήγε καλά το διήμερο. Ήθελαν να μιλήσουν κι άλλοι. Συνενέσαι σε μια διαδικασία. Με βάση τον κανονισμό της Βουλής. Ο κανονισμός της Βουλής και το Σύνταγμα λέει τρεις μέρες. Θα γίνει για τις πρέσπες αυτό. Ένα λεπτό. Θα δοθεί η ευκαιρία δεύτερο, και η δυνατότητα. Δεύτερο. Βεβαίως. Γιατί, θα... γιατί ο Πρωθυπουργός είπε. Μέχρι και που είπε για την debate στο Sky. Βεβαίως. Και σε αυτό θα ήθελα την άποψή σας μετά. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι εμείς δεν φοβόμαστε το διάλογο. Απεδείχθηκε χθες για πολλωστή φορά ότι όταν γίνεται διάλογο στη Βουλή δεν κερδίζει η Νέα Δημοκρατία ακόμη και να προκαλεί το διάλογο. Διότι λαγός την φταίει αίσια, κακόν της κεφαλής της. Αυτό συμβαίνει με τον κύριο Μητσοτάκη. Λοιπόν, διάλογο παντού εξαντλητικό, καμία αντίρρηση. Διάλογο για όλα μπροστά στον ελληνικό λαό. Αυτό κάναμε και τηρούμε το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Τα περί επιτροπών κλπ. Είναι μια νέα γκρίνια που ακούω τώρα. Και αυτά θα απαντηθούν στις διαδικασίες της Βουλής. Να πω κάτι που είναι εδώ ο κύριος Αβγενάκης και χαίρομαι που είναι μαζί μας. Λίγες μέρες πριν ο κύριος Αβγενάκης καλούσε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Παυλόπουλο, να μην αποδεχθεί ψήφο εμπιστοσύνη να υπάρξει στη Βουλή, διότι θα είναι μια κυβέρνηση κουρελού, όπως είπε, και να πάρει μέτρα. Δεν είπε τι μέτρα ακριβώς, τα άφησε ανοιχτό. Δηλαδή, καλούσε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να προχωρήσει στη συνταγματική εκτροπή. Δυστυχώς, αυτά λέει ο κύριος Αβγενάκης. Σήμερα μπορεί να μας πει. Τα ακούσατε εσείς. Βεβαίως. Στον 947 τα άκουσα. Διαβάσατε μόνο αυγή. Φοβάμαι ότι είστε κακά σήμερα ενώπιον των τηλεθεατών του Sky. Του Αντένα. Να μας διευκρινίσετε. Τι εννοούσατε για το Sky. Τι εννοούσατε. Είσαστε έτοιμοι να πάτε στο Sky. Για να προκαλέσετε το ενδιαφέρον σας. Εμείς μάλιστα είπαμε. Το ενδιαφέρον σας. Εμείς θα κόψουμε σήμερα εμπάργκο στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Για να γίνει δεν το κυλήσει. Ήταν ένα υπονοούμενο το κύριο. Ο κύριο Αβγενάκης δίνει λόγο στου ακροατέ του Sky, αυτό ήταν. Και όχι του Αντένα. Σύντομα θα πάτε κι εσεί. Λέω λοιπόν παντού να πηγαίνουμε. Δεν έχω το έχω πει αυτό. Και να το κάνετε τώρα, σοβαρά μιλάω. Δημοσιογράφο υπήρξα. Δεν αποκλείω κανένα που θέλω. Ο πρωθυπουργό χθε είπε να γίνει debate στο Sky. Μεταξύ του κύριου Μητσοτάκη. Την ουσία. Ο κύριο Αβγενάκη είπε να πάρει μέτρα ο πρόεδρο Δημοκρατία αμφισβητώντα τα αποτέλεσμα. Τι είπατε, απαντήστε τώρα. Πέστε μα τώρα. Ενώπιον του λαού λοιπόν. Κύριε Αβγενάκη. Άκουσα καταρχήν μια διόρθωση. Δεν είναι το άρθρο 38, είναι το άρθρο 68 σχετικά με τις επιτροπές. Δεν κάνω λάθος. Να είμαστε ακριβείς. Μην επιτροπολογείτε τώρα. Πολιτικά όχι, να δεν επιτροπολογώ. Τι κάνετε τόσο τώρα. Ούτε ερωτοτροπώ, κύριε Φίλη. Ανεπιτρέπτος. Μην ανησυχείτε. Ούτε ερωτοτροπώ. Ανεπιτρέπτος. Αυτό καταλαβαίνετε. Αυτό κάνετε. Όχι, μισό λεπτό. Εντάξει. Στην ουσία το να συζητάμε για τον κανονισμό της Βουλής ή για το Σύνταγμα. Μα στα τηλεοπτικά πλατό συζητάτε για το άρθρο 60 ή το 38. Μπορώ να συνεχίσω. Βεβαίω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μόνο να ξέρετε τι λέτε. Δημοκράτη, κύριε Φίλη. Δημοκράτη, κύριε Φίλη, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξέρετε τι λέτε κάθε φορά. Για να μην διευκρινίζω τον εαυτό σα συνέχεια. Θα σα παίρνω τηλέφωνο πριν μιλήσω, μου δίνετε συμβουλές. Όχι, δεν χρειάζεται. Σα υπόσχομαι δηλαδή από εκεί πέρα. Το ίδιο είπα κάτι για τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Να σκέπτεστε. Πολύ λέω. Καλά. Τι έκανε τον Κυριάκο. Θα πάρουμε συμβουλές από εσά που σκέφτεστε και ανοίγει το στόμα σα μονάχα όταν έχετε κάτι να πείτε. Τώρα τι έγινε με τον Πάμε. Είπατε σε ό,τι αφορά. Ναι. Αφήστε το ακριτικό. Θα νομίζει πω δεν σα ταιριάζει τον ακριτικό. Δεν είναι μόνο αν θέλετε να πάρετε και αυτή την εξουσία. Πάμε. Λοιπόν, πρώτον, σε ό,τι αφορά τις επιτροπές, θέλω να το πω για τρίτη φορά, είναι το άρθρο 68 και βεβαίως δεν είναι μια οποιαδήποτε διαδικασία. Είναι η διαδικασία που ορίζεται από το Σύνταγμα και από τον κανονισμό της λειτουργίας της Βουλής. Μάλιστα. Τώρα, αν κάποιοι τα έχουν ισοπεδώσει όλα, που έχουν ονοματεπώνυμο και έχουν κοινοβουλευτική αφετηρία και κάλυψη. Εντάξει, έχουν και την ευθύνη. Η γκρίνια για την ήττα σας, το καταλαβαίνω. Πάμε παρακάτω. Για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία, λέτε ψέματα. Ουδέποτε η Νέα Δημοκρατία συμφώνησε και ο κύριος Τσιάρας για μια κονσέρβα συζήτηση μια μισή μέρα. Λέτε ψέματα. Λέτε ψέματα. Τρεις φορές σας το λέω. Η Νέα Δημοκρατία ζήτησε μια ανοιχτή τριήμερη συζήτηση. Χωρίς κανένα φραγμό και να έχουν το δικαίωμα όποιοι βουλευτές επιθυμούν να πάρουν το λόγο. Όσοι υπουργοί βεβαίως επιθυμούν εξωκοινοβουλευτικοί και εμείς να πάρουν το λόγο. Εδώ θα πρέπει να πω, συγγνώμη. Σε ζωντανή σύνδεση είχαμε τον αντιπρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Λικούδη, πριν από λίγες μέρες, λίγο πριν την έναρξη της διάσκεψης των Προέδρων, όπου ήταν εδώ ο κύριος Βορύδης και ο κύριος Ζαχαριάδης. Και όπου ο κύριος Λικούδης είπε, θα κουραστούμε παραπάνω, ρε παιδιά, αν καθυστερήσει για ένα σημαντικό ζήτημα η συζήτηση τρεις μέρες. Και ο κύριος Ζαχαριάδης είπε ότι αν υπάρχει τέτοιο αίτημα, δεν πιστεύω να απορριφθεί. Θέλω να είμαι ειλικρινής.
Ήταν ζωντανός διάλογος, ο οποίος έγινε εντάξει, εδώ. Για την άλλη ήταν άδεια η Βουλή δύο μέρες που το έβλεπα εγώ συνέχεια. Αγαπητέ, ναι, φεύγανε όταν μίλαγε ο αρχηγός του άλλου κόμματος. Αγαπητέ, κύριε Δαπτώνα, πάμε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας τώρα. Δεν πρέπει, τα ακούσαμε όλα στη Βουλή και στις δύο μέρες έγινε μια καλή κουβέντα. Να στερούμε το δικαίωμα στον εκπρόσωπο, μακάρι να ήταν τρεις μέρες, τον αντιπρόσωπο, όχι εκπρόσωπο, τον αντιπρόσωπο του λαού, να ομιλήσει εφόσον το επιθυμεί. Το διαδικαστικό, κύριε Αβγενάκη, για την ουσία όμως, να δούμε και λίγο στην ουσία. Δεν ξέρω αν θα απαντήσει. Δεν ολοκλήρωσα όμως. Γιατί έχω ένα-δύο θέματα. Για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έχω ένα-δύο θέματα. Πάμε για τον πρόεδρο. Πριν πάω και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, έχω και κάτι ακόμα για τον κύριο Σέλη, γιατί του ξέφυγε. Ακούστε. Κύριε Φίλη, 145 βουλευτές έχει αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ. Εάν επιθυμείτε, επειδή είπατε για σταθερότητα και όλα αυτά, δεν ξέρω κανένα θέμα. Προβλέπετε άλλωστε. Και ο καθένας κρίνεται για αυτό που κάνει. Αν επιθυμεί η κυρία Παπακώστα, παράδειγμα τώρα, ή ο κύριος Ζουράρης, παράδειγμα, να μεταφερθεί και να ενταχθεί στην ολοκληρωτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, έχει κάθε δικαίωμα. Κρίνεται για αυτή την πράξη. Τώρα, επειδή σε πιάσει η υπερευαισθησία περί σταθερότητας. Αλήθεια, δεν είχαμε σταθερότητα τότε που βγαίναμε από το δεύτερο μνημόνιο και που κυριολεκτικά ρίξατε την κυβέρνηση και δεν βοηθήσατε να εκλεγεί πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τότε δεν είχαμε σταθερότητα που έγινε. Α, δεν είχαμε σταθερότητα. Έπεσε η κυβέρνηση. Έπεσε η κυβέρνηση. Δεν είχαμε σταθερότητα. Μην ταράζεις. Μην ταράζεστε όπως θες. Μην ανεβάζετε όπως θες. Μην ανεβάζετε όπως θες δημοκρασία. Ήρεμα, ήρεμα. Έτσι, μάλλον. Με ρωτάτε και απαντήσω. Θα απαντήσω στο τέλος. Όπως το κάνω και εγώ τώρα. Όπως το κάνω και εγώ τώρα, κύριε φίλη. Δεν σας δίκοψα πριν. Έχουμε λοιπόν βουλευτές που αλακάρτ. Έχουμε βουλευτές που αλακάρτ στηρίζουν την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Εάν επιθυμούν να ενταχθούν στην κοινωνική ομάδα, έχουν κάθε δικαίωμα, κρίνονται. Αλλά βέβαια είναι καλό να αξιολογούμε τι λέγατε, τι έλεγαν εκείνοι για εσάς και πώς σήμερα συνυπάρχεται μια ωραία παρέα. Θα μου επιτρέψετε, κύριε, θα μου επιτρέψετε. Για λίγο μια παρέμβαση. Έχουμε ζητήσει να κάνει παρέμβαση ο κύριος Δανέλης, ο κύριος Σπύρος Δανέλης, ανεξάρτητος πλέον βουλευτής. Καλημέρα, κύριε Δανέλη. Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα στους συνομιλητές σας. Καλημέρα σας. Γίνονται το πρόσωπο των ημερών γιατί με τη δική σας ψήφο πήρε ψήφο εμπιστοσύνης η κυβέρνηση. Και το ερώτημα το οποίο διατυπώνεται από εκείνους που διαφωνούν με την απόφασή σας είναι ότι πριν από λίγο καιρό είχατε ψηφίσει την πρόταση μορφής που είχε καταθέσει η Νέα Δημοκρατία κατά της κυβέρνησης. Μέσα σε 6 μήνες αλλάξατε απόφαση ή το συνδυάσατε με τη συμφωνία των Πρεσπών, θεωρώντας ότι η ψήφος εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση ανοίγει το δρόμο για την ψήφιση της συμφωνίας των Πρεσπών. Κύριε Παπαδάκη, νομίζω έχουμε ξαναμιλήσει και γι' αυτό, αλλά απάντησε και στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης που διαστρεβλώνοντας την αλήθεια με παρουσίαση ασυνεπή. Είναι γνωστό ότι και στην πρόταση δυσπιστίας εγώ είχα προτείνει στους συντρόφους μου στο κόμμα ότι αν θέλαμε να είμαστε συνεπείς με την άποψή μας, με την αντίληψή μας και την απόφασή μας ότι η συμφωνία των Πρεσπών είναι επωφελής για την πατρίδα, είναι εθνική μας υποχρέωση να την υποστηρίξουμε. Προφανώς έλεγα ότι η πρόταση της πιστείας που στηρίζονταν κυρίως αυτό, στον αποφευχθεί δηλαδή η ψήφιση της κύρωσης της συμφωνίας των Πρεσπών, η στάση μας εκεί έπρεπε να είναι τουλάχιστον αποχή. Δεν είχα πει να καταψηφίσουμε, γιατί ήξερα ότι η αντίρρηση ήταν δεδομένη και θα θεωρείτε ότι εμείς προσχολούμε στην κυβέρνηση, αλλά η άποψή μου ήταν ότι η συνέπεια μας επέβαλε να απέχουμε. Δεν έγινε αποδεκτό από τους συντρόφους μου και τότε, επειδή δεν ήθελα να δημιουργήσω προβλήματα στο κόμμα μου, εγώ συντάχθηκα με αυτή την απόφαση, αλλά πρώτο δημόσια είχα τοποθετηθεί ότι η πρότασή μου ήταν να έχουμε αποχή και δεύτερο, κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, εγώ φώναξα, παρότι ήξερα ότι αυτό δεν είχε καμία βεβαίως πρακτική συνέπεια. Φώναξε όμως για να καταγραφεί και καταγράφηκε και στα πρακτικά ότι ναι, την πρόταση της πιστείας εξαιρουμένου του Μακεδονικού. Δηλαδή, στην κυβέρνηση έδινα τη στήριξή μου για το Μακεδονικό. Ήμουν συνεπής απόλυτα. Να ρωτήσω κάτι. Συνεπής και σήμερα, σε μια άποψη που έχω τώρα και 20 χρόνια. Για το Μακεδονικό, ξέρετε, κύριε Παπαδάκη, δεν θα κουραστώ να λέω ότι είναι ένα θέμα ταυτωτικό για τα κόμματα. Για κάθε κόμμα είναι ένα θέμα ταυτωτικό. Δεν είναι μονάχα ένα απλό θέμα εξωτερικής πολιτικής. Ναι. Γι' αυτό το λόγο και η επιλογή μου σήμερα ήταν, η βασική μου επιλογή ήταν ότι, για να μην κοροϊδευόμαστε, είναι αρκούντος υποκριτικό να θεωρούμε ότι δεν έχει σχέση η διατήρηση της κυβέρνησης. Θα προσχωρήσετε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Η συμφωνία των Πρεσπών είναι απολύτως συνδεδεμένο. Κύριε Δανέλη,
θα προσχωρήσετε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ? Όχι, έχω πει ότι είμαι ανεξάρτητος. Στηρίζω το ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια. Στηρίζω την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αν σας ζητηθεί να προσχωρήσετε, θα το κάνετε? Όχι. Δεν μου έχει ζητηθεί, δεν βλέπω κανένα λόγο να μου ζητηθεί. Υπάρχει λόγος, θα σας πω ο λόγος. Ο λόγος είναι αυτό το οποίο ισχυρίζεται η Νέα Δημοκρατία με το θέμα των επιτροπών. Δηλαδή, αυξάνοντας την κοινοβουλευτική της δύναμη, την κοινοβουλευτική του δύναμη ο ΣΥΡΙΖΑ, θα έχει και περισσότερα μέλη στις επιτροπές. Ενώ τώρα μειώνονται τα μέλη. Δεν κατάλαβα γιατί η ανεξάρτητη. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Είναι σοφιστία, κύριε Παπαδάκη. Πού το βρήκαν αυτό? Πώς οι ανεξάρτητοι βουλευτές, όσοι έχουν παραιτηθεί από τα κόμματά τους, δεν είναι ενταγμένοι σε κοινοβουλευτικές επιτροπές? Βεβαίως. 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 Αλλά δηλώνουν και τοποθετούνται. Και στην περίπτωση, Σπύρο μου, καλημέρα. Και στην περίπτωση, καλημέρα, Δευτέρη. Και στην περίπτωση που δύο ή τρεις από τους ανεξάρτητους βουλευτές που για μια κοινωνία έχουν χάσει το λογαριασμό, δεν ξέρω ακριβώς πώς είναι ανεξαρτοποιημένοι, διαγραμμένοι. Δεν είμαι. Παλιότερα είχαν κάνει. Παλιότερα είχαν κάνει κοινοβουλευτική ομάδα. Έτσι. Οπότε είχαν αναλογική συμμετοχή σε επιτροπές. Και εκπρόσωπο. Όχι, τότε. Για τη διαδικασία. Σήμερα ο κάθε ανεξάρτητος βουλευτής δηλώνει και ανάλογα εντάσσεται. Κάτι τελευταίο, κύριε Δανέλη. Ο Χάρης είχε αρνηθεί να συμμετέχει σε μια ομάδα. Ας το αφήσουμε αυτό. Στην οποία θα συμμετείχαν οι τρεις από τη Χρυσή Αυγή. Κάτι τελευταίο. Κάτι τελευταίο. Το οποίο θα το έχετε ακούσει. Ότι πέρα από την ιδεολογική του συνέπεια ο Σπύρος Δανέλης έχει συζητήσει με τον ΣΥΡΙΖΑ για το πολιτικό του μέλλον. Συμβαίνει κάτι τέτοιο? Δηλαδή θα είσαστε σε ψηφοδέλτιο? Εγώ δεν σας λέω, σας ρώτησε ο κύριος Νιφλής αν θα μπείτε, αν θα προσχωρήσετε στο ΣΥΡΙΖΑ. Είπατε όχι. Αλλά αν πάμε σε εκλογές, θα είσαστε υποψήφιο σε ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε, κύριε Παπαδάκη, είναι εντελώς υποθετικό. Η άποψή μου είναι σαφής, ξεκάθαρη, δημόσια τοποθετημένη χρόνια. Και το τελευταίο κυρίως χρόνο πολύ έντονα. Εγώ θεωρώ ότι αυτό που πρέπει να γίνει στην Ελλάδα είναι αυτό που γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Να επιχειρηθεί δηλαδή η συνεννόηση, η σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων. Ναι, αλλά ξέρετε όμως κάτι, κύριε Βανέλη. Αν μου επιτρέπετε. Εγώ δεν θεωρώ ότι σήμερα είναι λύση είτε για μένα είτε για την Μου έδωσε ένα σκονάκι ο κύριος. Μου έδωσε ένα σκονάκι. Μου έδωσε ένα σκονάκι τώρα ο κύριος Αυγενάκης. Και το είπα γιατί είναι και που έγινε και παρουσία του κύριου Φίλη και νομίζω το είδατε και όλοι. Καλά, ναι. Για πρόσφατη δήλωσή σας ότι εάν πηγαίνατε κόντρα σε απόφαση του ποταμιού, θα παραδίδατε την έδρα σας. Διαβάζω δηλαδή. Ένα λεπτό. Σπύρο, ένα λεπτό. Διαβάζω για να ξέρουν και οι τηλεθεατές. Tweet Σπύρο Ζανέλη 27. Έχει ένα άλλο πολιτικό πολιτισμό. Ένα λεπτό. Παρακαλώ λοιπόν να βρεθούμε στην πραγματικότητα. 27 έκτου. Έχω πει από το βήμα της Βουλής και έχω πει και δημόσια σε συνεντεύξεις μου επανειλημμένως ότι μονάχα η συνείδηση ενός βουλευτή του επιβάλλει να ακολουθήσει τον δρόμο ίσως της εξόδου από το κόμμα. Εγώ μπορώ να διαβάσω για το τίτλο του κύριου Δανέλη. Να το διαβάσετε και να πάμε σε διαφημίσεις για να γυρίσουμε και να αποχαιρετήσουμε τον κύριο Δανέλη. Ακούγομαι, κύριε Παπαδάκη. Ναι. Είπα σαφώς και ρητά από το βήμα της Βουλής, απαντώντας στον κύριο Λοβέρδο. Είπα λοιπόν ότι θεωρώ ότι είναι πολιτικά ανέντιμο να μεταφέρει ένας βουλευτής την έδρα του από ένα κόμμα σε ένα άλλο κόμμα. Μάλιστα. Πράγμα που η Νέα Δημοκρατία επανειλημμένως έκανε και με βουλευτές του κόμματος. Κύριε Δανέλη. Διαβάζω tweet Σπύρος Δανέλης 27/6/2018 στις 6:35 το απόγευμα. Θα το πω για πολλωστή φορά, μήπως είχε σταματήσει η παραφιλολογία. Είμαι και θα μείνω βουλευτής του ποταμιού. Έχω όμως και το θάρρος των προσωπικών μου απόψεων. Και έχω ξεκαθαρίσει ότι αν ήταν να πάω κάπου, θα παρέδα την έδρα στο ποτάμι. Ναι, αν πήγαινα σε άλλο. Εγώ το λέω. Λοιπόν, εγώ διαβάζω το γραφόμενο σου. Δεν θα πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Κάπου εδώ να ολοκληρώσουμε την κουβέντα με τον κύριο Δανέλη. Μια μικρή διακοπή. Επανερχόμαστε για να συνεχίσω και με εσάς. Ήταν σημαντικό όμως να ακούσουμε και τον κύριο Δανέλη. Στο στούντιο μέσα, κύριο Δανέλη όμως. Όχι από το τηλέφωνο. Δεν μπορούσε να έρθει. Εντάξει, άρα άλλη. Λοιπόν, μια μικρή διακοπή όπως είπαμε. Έχω και τον Μανώλη. Μανώλη, είσαι εδώ. Μια μικρή διακοπή. Μανώλη, διακοπή. Τελευταίο μέρος, κύριε Αυγενάκη. Απάντηση για τον πρόεδρο Δημοκρατίας και αν δεχόσαστε το debate.
Μόνο να είμαστε λίγο σύντομοι για να δώσουμε και χρόνο. Είναι αυτονόητο ότι ο διάλογος σε εμάς είναι κάτι που το προκαλούμε και μας τονώνει. Το δεχόσαστε το debate. Βεβαίως το debate, διότι εκ των πραγμάτων έρχονται εκλογές και εκ των πραγμάτων. Όχι τώρα για το Σκοπιανό, πριν από την ψήφιση. Μισό λεπτό. Το Σκοπιανό και τα εθνικά ζητήματα δεν για εργαλειοποίηση όπως κάποιοι έχουν κάνει, βλέπει Αλέξη Τσίπρας πάνω σκαμμένος. Να ξυγιόμαστε δηλαδή. Debate, ναι, για ζητήματα οποιασδήποτε φύσεως, αλλά προς Θεού. Όχι άλλο ποδόσφαιρο με ένα εθνικό ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων. Διότι κάποιοι ανησυχούν πραγματικά. Κάποιοι κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν. Βλέπε ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ. Αλλά στην πραγματικότητα αυτή η ιστορία έχει πραγματικές διαστάσεις. Αυτό μην ποδοσφαιροποιούμε λοιπόν ένα εθνικό ζήτημα. Σε ό,τι αφορά τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, γιατί το είπε νωρίτερα. Έχω την εντύπωση ότι και ο κύριος Φίλης έπεσε θύμα της προπαγάνδας των μέσων πληροφόρησης, σε εισαγωγικά, του ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αγαπητέ κύριε Παπαδάκη, και να ήθελε να παρέμβει. Δεν το επιτρέπει το Σύνταγμα. Δεν μπορεί. Δεν έχει αρμοδιότητες. Ακριβώς. Και να ήθελα να παρέμβει με την έννοια την παρεμβατική, όχι την πολιτική, με μια διαπίστωση, μια τοποθέτηση. Όχι, βεβαίως. Και να ήθελε να παρέμβει, επαναλαμβάνω, και να ήθελε να ζητήσει τούτο ή εκείνο το άλλο, μόνο σε πολιτικό επίπεδο, σε επίπεδο δηλώσεων ή σε συμβουλευτικό πιθανότατα. Αλλά όμως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει δικαίωμα, δεν έχει αρμοδιότητες, δεν το επιτρέπεται από το Σύνταγμα να κάνει κάτι διαφορετικό. Και μια κουβέντα, γιατί το άκουσα κι αυτό. Τελευταία, για να προλάβει να μιλήσει. Γιατί είδα μια υπερευαισθησία περί αστάθειας της κυβέρνησης. Δεν άκουσα κάτι περί της, όλων αυτών που τώρα ψελίζεται και τώρα γίνεται και υπερευαίσθηση ό,τι αφορά τις πιέσεις που δέχονται οι βουλευτές. Λίγα χρόνια πριν, εσείς δεν ήσασταν στις πλατείες που πιέζατε, που λιδωρούσατε, που χαμογελάγατε και στην ουσία εμέσως ή άμεσα ικανοποιούσατε από όλα αυτά που γινόταν σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και γενικότερα. Υπήρξε ένα μεγάλο βήμα πολιτικής σταθερότητας, το οποίο αφορά όλη την ελληνική κοινωνία και τους Έλληνες πολίτες. Η γκρίνια τώρα, τα διαδικαστικά κλπ. Δεν αφορούν τους πολίτες. Θα τα δούμε στη Βουλή μεθαύριο. Θα γίνει με διαδικασία κοινοβουλευτική η συζήτηση, ελπίζουμε. Διότι δεν έχουμε δημοσκοπική πλήρως κοινοβουλευτική απόδειξη ότι είναι η τρίτη σε διάρκεια από τις 13 συζητήσεις στην Ολομέλεια για θέματα τέτοια. Σε διάρκεια, τρίτη σε διάρκεια. Μεγάλη διάρκεια είχε. Σε δύο μέρες μέσα. Και μίλησαν 60 περίπου βουλευτές. 68 βουλευτές. Από τους 300. Μεγάλη διάρκεια. Από τους 368. Προχωρώ τώρα. Δίχως δικαίωμα να πάρουν παραπάνω βουλευτές στο λόγο. Όχι γκρίνια συνέχεια. Προχωράμε τώρα. Μα δεν κατάλαβα. Βήμα σταθεροποίησης χθες. Κύριε Φίλη, το οποίο, είναι γκρίνια να λέμε στοιχεία. Το οποίο βήμα σταθεροποίησης θα ενισχυθεί με ένα δεύτερο βήμα μεθαύριο που θα ψηφιστεί η Συμφωνία των Πρεσπών στη Βουλή. Θα ψηφιστεί με απόλυτη πλειοψηφία η Συμφωνία των Πρεσπών στη Βουλή. Η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να επιβάλλει τίποτα στις πολιτικές εξελίξεις. Δυστυχώς επιστρατεύει τραμπούκους και ο κύριος Φαβιανάκης, που είναι γραμματέας του κόμματος, κατά τη γνώμη μου πρέπει να λάβει μέτρα, δεν έχει λάβει κανένα μέτρο για αυτόν τον γραμματέα της ΝΟΔΕ που έστελνε mail εναντίον να γίνουν κινήσεις εναντίον των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτό θέλω μισό λεπτό να απαντήσω στο τέλος. Ο λαός, οι πολίτες που ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία είναι και δημοκρατικοί άνθρωποι. Ο μηχανισμός όμως του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας δυστυχώς. Έχει διαβρωθεί σε μεγάλο βαθμό, και εδώ είναι υπεύθυνος ο κ. Αβγιανάκης, που είναι γραμματέας του κόμματος, από τραμπούκους και από ανθρώπους οι οποίοι δυστυχώς δεν έχουν αντίληψη δημοκρατίας μέσα τους. Δεν αφορά όλη τη Νέα Δημοκρατία αυτό, αφορά τον σκληρό μηχανισμό. Τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τραμπούκους, όχι όλα τα στελέχη, όχι όλα τα στελέχη, αλλά αυτά που είναι τα κοπέλια σας. Τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τραμπούκους. Είναι τραμπούκοι. Τι το πόσο πως τον καθρέφτη, κύριε Φίλη. Οι μαχητές της Νέας Δημοκρατίας είναι άνθρωποι ηθικοί. Οι μαχητές και θα είμαστε εκεί δίπλα τους. Δεν θα τρομάξετε εσείς τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ένα και δεύτερον, για τη Νέα Δημοκρατία, μισό λεπτό, για τη Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχει ροζ, κόκκινη, πράσινη βία. Είμαστε ενάντια σε κάθε μορφή βία και την καταδικάζουμε. Αλλά όχι τραμπουκισμούς, όχι πιέσεις σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μασάνε από τέτοιους τραμπουκισμούς όπως εσάς, κύριε Φίλη. Σαν και εσάς έχουμε αντιμετωπίσει πολλούς. Έτσι αξιόμαστε δηλαδή. Η Νέα Δημοκρατία έχει ιστορία και θα γράψει ιστορία με αυτούς τους μαχητές των οργανώσεών μας. Αλλού λοιπόν τις ακλές, αλλού λοιπόν τις εξυπνάδες και αλλού τους τραμπουκισμούς. Δεν περνάνε. Οι μακές του Φίλη στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Φίλη. Δεν περνάνε. Για κατεβάστε τους δρόμους και μου κάνετε με το χέρι. Οι Νεοδημοκράτες δεν έχουν αποβουθούν κάτι από εσάς. Για προσέξτε αν γίνονται αναφέρουν στους Νεοδημοκράτες. Σε αντιδιαστολή με τους ψηφοφόρους που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία και υπάρχουν πολλοί δημοκράτες ανάμεσά τους, προείσταται ενός μηχανισμού τραμπούκων. Τραμπούκος ο κεφαίνεσαι, κύριε Φίλη. Και παραδείγματος ο κεφαίνεσαι. Και δεν αφορά τα λεγόμενά σου. Και χαρακτηρισμούς δεν σου επιτρέπω για τις στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
τέτοιου χαρακτηρισμού για στελέχη τη Νέα Δημοκρατία και παρακαλώ στον πληθυντικό, δεν είμαστε κολλητοί από χθε. Σα ακούσαμε και σε κρίναμε. Δεν είμαστε κολλητοί από χθε. Δεν είμαστε, ούτε θα γίνουμε. Στον πληθυντικό. Όπω σα ομιλώ στον πληθυντικό. Βεβαίως, τα στελέχη τη Νέα Δημοκρατία από τον κύριο Φίλη λοιπόν, δεν έχουν τίποτα, μα δεν τίποτα να φοβηθούν. Αρκετά πια. Δεν τρομάζει ο Νεοδημοκράτη από τέτοιου τσαπουκάδε. Το είπατε, κύριε Βιολάκη. Σα ακούσαμε. Αρκετά τώρα. Μισό λεπτό, κύριε Βιολάκη. Αρκετά τώρα. Να μα κουνάτε και το δάχτυλο. Κρεμάλε βάζατε στι πλατείε. Κύριε Βιολάκη. Λοιπόν. Μισό λεπτό και δεν έχω άλλο χρόνο. Ολοκληρώνω αμέσω. Μισό λεπτό. Προχωρούν οι πολιτικέ εξελίξει. Είμαστε σε μια νέα περίοδο με πολιτική σταθερότητα για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που θέλουμε τα λαϊκά εποφελία των λαϊκών τάξεων και να ανοίξουμε αυτό που είναι αναγκαίο για τη χώρα μα μετά τα μνημόνια. Την αναγκαία πλειοψηφία, την προοδευτική, την κοινωνική πολιτική πλειοψηφία. Αυτό είναι μια αφετηρία από χθες, μια αφετηρία για το ΣΥΡΙΖΑ ως ραγωκαλιά ενός ευρύτερου μπλοκ προοδευτικού, όπως όλη την Ευρώπη. Και εδώ θα έχουμε ένα συντηρητικό που δυστυχώς πάει όλο και πιο ακροδεξιά και ένα προοδευτικό μπλοκ διακυβέρνηση της χώρας. Κύριε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους συναδέλφους μου. Να είστε καλά. Υπήρξε ένταση στο τέλος. Ειρήνη Μην, θα έχουμε αρκετά θέματα να ασχοληθούμε.